Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στους αγρότες, γιατί την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Θα το δούμε το θέμα. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ την κυρία Διαμάντο Κρητικού, την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου και δημοτική σύμβουλο του Δήμου. Κυρία Κρητικού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατά, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σε όλη καλά. Τη Δυτική Μακεδονία. Καταρχήν βλέπουμε ότι συνεχίζετε και πάλι τις κινητοποίησεις σας. Ήδη βλέπουμε να προχωράτε σε ένα πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο την ερχόμενη Παρασκευή. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά σας από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βλέπουμε ένα ακόμη βήμα δικό σας για να ολοποιηθεί και να πραγματοποιηθούν τα αιτήματά σας. Ναι, έτσι είναι κύριε Δημήτρη. Αποχωρώντας μάλλον από τα μπλόκα πριν από λίγες μέρες, ναι. Η υπόσχεση ήταν ρητή και δεσμευτική ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με κλιμάκωση και με άλλη μορφή κινητοποιήσεων και αυτό πραγματοποιούμε, αυτό κάνουμε. Μάλιστα. Για να νιώσει η κυβέρνηση την αποφασιστικότητα που υπάρχει και τη δύναμη να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, γιατί πλέον πέραν το ότι είναι ζήτημα επιβίωσης για μας τους αγρότες, νομίζω πως πλέον είναι κατανοητό από όλους ότι είναι ζήτημα έλλειψης τροφής και για την κοινοτροφία, αλλά και πλέον και για τους ανθρώπους της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η εισφορά, είναι πολύ δύσκολη η καλλιέργεια, είναι πολύ δύσκολη η σύντηση των ζώων και πλέον αυτά είναι γνωστά. Ήδη αρχίσαν τα πρώτα δείγματα έλλειψης ζωοτροφών. Η ακρίβεια έχει ταβανώσει. Οπότε με τα λιγοστά που αποχωρήσαμε και αποκομίσαμε από τη δέσμευση του Υπουργείου εξανεμίστηκαν και αυτά στην πορεία, γιατί όταν φύγαμε το πετρέλαιο ήταν στο 1,60, έχει φτάσει στα 2 ευρώ, μία αύξηση 26% μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Ναι. Το ρεύμα από 210 ευρώ έφτασε, έχει μία αύξηση 46% μέχρι την ώρα που μιλάμε. Οπότε και ό,τι και αν υπόθηκε εκείνη τη στιγμή και να τηρηθεί ακόμη έχει εξανεμιστεί. Μάλιστα. Άρα εσείς τώρα προχωράτε σε μια πανελλαδική κινητοποίηση, δείχνετε την αποφασιστικότητά σας και ζητώντας να προχωρήσουν τα αιτήματά σας και όπως λέτε και στην ανακοίνωση, έχω και την ανακοίνωση του Συλλόγου, θα υπάρξει και μεγάλη έλλειψη σε κάποια προϊόντα που θα οδηγήσουν σε νέες μεγάλες αυξήσεις για τη λαϊκή κατανάλωση. Άρα αυτό που είπε και προχθές σε μια συνέντευξη εδώ για μια ακόμη φορά, αλλά και κάποιοι το κατακρίνουνε, ότι θα υπάρχει επισητιστική κρίση, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος ο Κασαπίδης, άρα επιβεβαιώνεται. Κύριε Βακρατσά, αυτό που έκανε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης και πραγματικά όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, μακάρι να γινόταν από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Ναι. Το να διαπιστώνει κανείς εγκαίρως το τι έρχεται και να έχει την αποφασιστικότητα και το σθένος να βγαίνει και να το λέει δημόσια, είναι τόσο σημαντικό που αν το έκαναν οι μισές περιφέρειες της Ελλάδος και οι μισοί περιφερειάρχες, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα και η αντιμετώπιση των αγροτών και των κτηνοτρόφων μιας παραγωγικής ομάδας, η οποία πραγματικά πρέπει να κινήσει τον μοχλό της επιβίωσης στη χώρα. Δεν μπορεί να κατηγορεί κανείς πραγματικά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη δήλωση του Περιφερειάρχη όσον αφορά την κρίση επισητισμού που έρχεται. Γιατί μην μου πείτε ότι όλοι μας δεν φοβόμαστε τι θα γίνει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ανησυχούμε όλοι μας ότι μπορεί να υπάρξει έλλειψη τροφής. Ναι. Και αρχίζει να φαίνονται. Κάποιες ελλείψεις φαίνονται. Στις ζωοτροφές είναι πολύ έντονες. Πάρα πολύ έντονες. Ήδη πλέον ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα αποθέματα είναι λιγοστά. Και δεν θέλω ούτε τον πανικό να σπείρουμε, είναι αυτά που ακούμε και από εμπόρους και από κτηνοτρόφους, από παραγωγούς, από εμπορικά καταστήματα που έχουν σχέση με όλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα εσείς για την Παρασκευή πραγματοποιήσει, θα πραγματοποιηθεί και θα συμμετέχετε σε ένα συλλαλητήριο στην πλατεία Βάθη στην Αθήνα.
Όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας. Για πείτε μας λίγο για αυτή την κινητοποίηση. Όλοι οι αγρότες καταρχήν και κτηνοτρόφοι. Όλοι οι αγρότες. Καλούμε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλους τους παραγωγούς αυτής της χώρας να βρεθούν εκεί για να μπορέσουμε να πραγματικά να κάνουμε πολύ έτσι κατανοητά σε όλους τι ακριβώς συμβαίνει. Και όχι μόνο αυτούς, καλούμε και όλο τον κόσμο ο οποίος νιώθει την ακρίβεια στο πετσί του, νιώθει όλα αυτά τα γεγονότα να τον επηρεάζουν πάρα πολύ έντονα στην καθημερινότητά του, να συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουν να πάρθουν αποφάσεις και να δοθούν λύσεις στήριξης τέτοιες που να μας αφήσουν να ξαναμπούμε στην παραγωγή για να δουλέψει η ατμομηχανή αυτή η οποία αποφέρει δευτερογενή τομέα, αποφέρει εργατικό δυναμικό, αποφέρει εργατικά, αποφέρει ΑΕΠ και οικονομία στη χώρα μας. Μάλιστα. Χωρίς να απαξιώνουμε καμία άλλη κοινωνική ομάδα. Πρέπει να γίνουν κατανοητά πλέον ότι όλοι οι αγρότες, όλοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποδείξουν τη δύναμή τους να αφήσουν μία μέρα τις δουλειές τους. Καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος αυτός ο συγκεκριμένος, αλλά θα πρέπει να παραβρεθούν σε αυτή τη συγκέντρωση, να μην διαμαρτυρόμαστε μόνοι μας στα καφενεία, να μην αναθεματίζουμε το κακό μας στον καιρό και όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Πρέπει να πάρουμε εμείς στα χέρια μας την κατάσταση, πρέπει να πράξουμε έτσι για να μπορέσουμε να φέρουμε χωρίς να αδρανούμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι όλοι οι αγώνες που έχουν δοθεί πραγματικά έχουν φέρει αποτελέσματα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Θα είναι ένας τέτοιος αγώνας, θα είναι μια τέτοια προσπάθεια που θα φέρει αποτελέσματα τα οποία θα έχουν καλή απήχηση σε όλους μας. Μάλιστα. Καλούμε όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους και όλες τις κοινωνικές ομάδες να συμπαρασταθούν σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Επειδή το Σαββατοκύριακο που πέρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χατζηζήσης και η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, η κυρία Ντιό, είχαν συνάντηση με τον κύριο Γιοργαντά στην Αθήνα. Θέσανε κάποια αιτήματα. Ενημερωθήκατε για τη συνάντηση? Είμαστε ενημερωμένοι και ούτως ή άλλως τα αιτήματά μας μεταφέραν ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Mm-hmm. Τα αιτήματά μας θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση. Μίλησα σήμερα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση για πλήρη ενημέρωση τι ακριβώς μεταφέρθηκε και τι ακριβώς υπόθηκε από την πλευρά του Υπουργείου. Μάλιστα. Εσείς το κάλεσμα που κάνετε είναι Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 1 το μεσημέρι στο Πανελλαδικό Αγροτικό Σκληραλητήριο στην πλατεία Βάφου στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα. Και όποιος θέλει να ταξιδέψει θα πρέπει να επικοινωνήσει. Έχουμε δώσει τα τηλέφωνά μας για να ταξιδέψει και να επιστρέψει προς την Αθήνα και από την Αθήνα. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρέμβαση και να πάνε όλα καλά και να μην δούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε θέμα επισιτιστικής κρίσης, αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης και εσείς. Αυτό προσπαθούμε. Εμείς είμαστε πιο κοντά στη φύση και στην παραγωγή και το κατανοούμε έτσι λίγο πιο σύντομα νομίζω, αλλά είναι ανησυχία πιστεύω μέσα μας, όλων μας. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και θερμά. Εσείς, καλή εσείς, σας συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.